Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα η Μηχανή του Χρόνου θα κάνει μια διακοπή, ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα εκείνα τα σποτάκια τα οποία ακόμα και στις μέρες μας θυμόμαστε νοσταλγώντας ίσως τα χρόνια της αθωότητας στην τηλεόραση, τότε που παίζαμε διαφημίσεις, προβλέποντας στην αρχή βέβαια κάθε σποτ ποια ακολουθεί. Η κάθε διαφήμιση εκείνης εποχής δείχνει και τις αλλαγές στην κοινωνία μας. Στο πρώτο βίντεο της εκπομπής θα δούμε πως η χώρα μας από Ελλαδέξ, που είχε πει κάποτε ο Σεφέρης στη δεκαετία του 50, φτάσαμε να γίνουμε light στη δεκαετία του 80. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει στη διαφήμιση. Το μόνο που παραμένει ίδιο είναι ο σκοπός. Και βέβαια αυτός ο σκοπός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προβολή και η προώθηση των προϊόντων. Πάμε να δούμε. Συμβαίνει, ξέχασα να βάλω Brill Cream. Μάλιστα κύριε. Για να έχετε επιτυχία χρησιμοποιείτε Brill Cream. Το ιδεώδες προϊόν για την περιποίηση των μαλλιών. Ο άντρας της σήμερον χρησιμοποιεί Brill Cream. Η Ελλάδα της δεκαετίας του 50 αλλάζει συνεχώς. Τότε αρχίζει ο μιμητισμός και η ξενομανία που στο εμπόριο έχουν ως αποτέλεσμα να έρθουν νέα προϊόντα με λατινικές ονομασίες. Duplex, Viniflex, Stromatex, Radex. Η Ελλαδέξ κατά τον Γιώργο Σεφέρη. Να την. Δεν ξανακάνω λάθος. Αυτή μάλιστα. Χλωρίνη Κλίνεξ. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Οι πιο συνηθισμένες διαφημίσεις είναι για τις κινηματογραφικές ταινίες. Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Κοντά στην έντυπη διαφήμιση, το ραδιόφωνο μεγαλουργεί. Μαέστρο, αβάντι! Με τέμπο ελαφρό, αφρό και διαμάντι, διαμάντι και αφρό. Μιλούν με το δάντι, εχθρό στον εχθρό. Αφρό και διαμάντι, διαμάντι και αφρό. Το διαμάντι και τα αφρό κόψαν τη μάχη. Ο ταχυδρόμος, η γυναίκα και οι εικόνες είναι τα πρώτα περιοδικά που κάνουν διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Ο ταχυδρόμος. Η μεγάλη εβδομαδιαία εφημερίς για ολόκληρη την οικογένεια. Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η δεκαετία του 60 χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια που οδηγεί στη Χούντα. Είναι όμως και η εποχή που ξεκινούν τα πάρτι, τα βερμούτ, μοντέρνοι ρυθμοί και συγκροτήματα στα πρότυπα των Beatles. Η νεολαία ακούει τα νέα μουσικά ρεύματα από το ραδιόφωνο και η μεγαλύτερη τα ραδιοφωνικά σύριαλ. Το σπίτι των ανέμων. Πικρή μικρή μου αγάπη. Η εκπομπή του Tide. Έτσι ήρθαν οι πρώτες χορηγίες. Η οικογένεια Παπαδοπούλου σας την προσφέρει το Jet. Η εκπομπή της σύγχρονης γυναίκας. Μια εκπομπή που σας προσφέρει κάθε μέρα η πειραϊκή πατραϊκή. Το μονοπόλιο του ραδιοφώνου σπάει ο ερχομός της τηλεόρασης. Πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση, αυτή της σοκολατοποιίας Παυλίδη. Το 1967 ξεκινάνε οι πρώτες τηλεοπτικές διαφημίσεις. Old Navy έχει τη γεύση της επιτυχίας. Old Navy. Η διαφήμιση δεν θεωρείται πια περιττή δαπάνη αλλά επένδυση. Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες πείθονται ότι η προβολή των προϊόντων τους από την τηλεόραση εκτινάσει τις πωλήσεις. Προσέξτε! Ένας άσπρος σύμφωνας! Αυτό είναι το Άζαξ με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Διπλάσιο αμμονιαζόλ? Για διπλάσια δύναμη. Άσος φίλτρο, άσος φίλτρο, άσος φίλτρο. Για την Ελλάδα η δεκαετία του 70 ήταν δραματική αλλά και λυτρωτική. Η δικτατορία, το πολυτεχνείο, η κυπριακή τραγωδία, η μεταπολίτευση. Με τη δημοκρατία ξεκινάει και η καταναλωτική περίοδος της σύγχρονης Ελλάδας. Και δεν του παίρνουν τσεκ δώρου.
Κάτι είναι κι αυτό. Μινιόν. Χιλιάδες ιδέες για χιλιάδες δώρα. Μινιόν. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα και στα δώρα. Καφέ. Ναι, Νεσκαφέ. Νεσκαφέ. Πίνεις ποιότητα. Νεσκαφέ. Όπως το θες. Νεσκαφέ. Πίνεις πάντα ποιότητα. Νεσκαφέ. Μαγειρεύω κάτι φαγητά. Θαύμα. Φυσικά με νέα φυτίνη. Θαύμα φαγητά. Το προϊόν γίνεται ενδεικτικό του κοινωνικού στάτους. Η εβδομάδα έχει 5 εργάσιμες ημέρες και οι δυνατότητες μεγαλώνουν. Σαβατιάτικα ψώνια με άνεση και οι πρώτες πιστωτικές κάρτες, έστω για λίγους, κάνουν την εμφάνισή τους. Τα καταστήματα αδελφή Λαμπρόπουλη αγοράζω φτηνότερα αυτά που θέλω και όπως τα θέλω. Εγώ να πάω αλλού. Δεν είμαστε καλά. Ωραία ποδιά. Μα φυσικά, αφού είναι Λάουρα. Δηλαδή? Η Λάουρα είναι πάντα όμορφη και δεν παθαίνει τίποτα. Η δική μου είναι Λάουρα. Λάουρα! Είναι κεφάτη, γυρίζει από Βερόπουλου. Είναι κεφάτη, γυρίζει από Βερόπουλου. Από εκεί κοντά ή λίγο πιο μακριά, ποιον είναι πιο καλά στο Ελλάς Παρ. Η διαφήμιση πλέον δεν ενημερώνει απλώς για τα προϊόντα. Διαμορφώνει συνήθειες και τρόπο ζωής. Ξέρετε να ξεπερνάτε τη μελαγχολία του Οκτώβρη? Κοσμοπόλιταν, σελίδα 59. Υπάρχουν πράγματι κακές πεθερές? Κοσμοπόλιταν, σελίδα 28. Ξυρίζει, ξυρίζει, ξυρίζει. Ανάβει, ανάβει, ανάβει. Γράφει, γράφει, γράφει. Ξυρίζει, ανάβει, γράφει. Κι απλουσταίνει τη ζωή. Μάνος σημαίνει οικονομία στα έξοδα και στο συνάλλαγμα. Λοιπόν, μόνος ή μάνος? Στα χρόνια του 80 η Ελλάδα βρίσκεται στην αυγή ενός νέου τρόπου ζωής που βασίζεται στην ταχύτητα, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ανερχόμενη δύναμη των μίντια. Η χώρα μπαίνει στα μονοπάτια του σοσιαλισμού και επιμένει ελληνικά. Και ο πρώτος, παπούτσι, εισαγωγής, 11 χιλιάρικα, σκίζει. Πουκάμισο, μπουφανάκι, εισαγωγής, 9 καφετούλια. Μοντελάκι ο δικός σου, έτσι. Σιγάρο, εισαγόμενο, παφ και τάλιρο, σκέτο Τέξας. Παντελόνι με τα άμπεσέ του, τη σύγκινη ταμπελίτσα του, εισαγωγής κι αυτό. Τσάπα, 6.200. Ποιος είμαι, εισαγόμενος είμαι. Γάλασες, καλή κυρία. Τι είναι αυτό, πτωχή? Εγώ μόνο φρέσκο γάλα πίνω. Φρέσκο είναι. Τι σου είναι οι Ευρωπαίοι? Καλή κυρία, ελληνική είναι η Δέλτα. Ελληνική? Το είχα καταλάβει εγώ, πτωχή, πως η πτωχή Ελλάς πήγε μπροστά. Οι καταναλωτές κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με τα light προϊόντα και την υγιεινή διατροφή. Νέο γάλα βλάχας ελαφρύ της Nestlé στο πράσινο κουτί. Κορμί ανάλαφρο, πάντα σε φόρμα. Η πολιτική διαφήμιση περνά επίσημα και στην τηλεόραση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται ο πιο επικοινωνιακός πολιτικός της δεκαετίας και περιγράφει τις προσδοκίες των Ελλήνων με μία λέξη. Αλλαγή. Αυτό ήταν το χρονικό, το σύντομο χρονικό των διαφημίσεων στην τηλεόραση από τη δεκαετία του 50 και τον Bill Cream. Στην εποχή της δεκαετίας του 80 και τον εισαγόμενο. Έχουμε βέβαια ετοιμάσει και άλλα βίντεο και άλλα σποτ τα οποία θα δείτε από εκείνη την εποχή, από τις προηγούμενες δεκαετίες, με τη βοήθεια ανθρώπων που τα κρατήσαν στα συρτάρια τους, με την βοήθεια των διαφημιστών και του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Οι επικοινωνιολόγοι λένε ότι η διαφήμιση είναι καθρέφτης κάθε εποχής. Και αυτός ο καθρέφτης έγινε πιο μεγάλος όταν μπήκε στα σπίτια μας η τηλεόραση και προέβαλε ακριβώς αυτά εδώ τα σποτ, τα οποία έχουν και πολύ χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και καταγράφουν ακριβώς το ήθος της εποχής εκείνης. Μέσα από τη μικρή οθόνη η διαφήμιση δεν περιορίστηκε στο να δείχνει μόνο την κοινωνία, άρχισε πλέον και να την επηρεάζει. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι, το γάλα σας και ύπνο. Γάλατα υπάρχουν πολλά. Νουνού όμως ένα. Μπαμπά, λυψώ, θέλω κι άλλο γάλα. Είναι ξύδι εκλεκτό, από στο φίλι διαλεκτό. Νοστιμό ξύδι για το φαγητό. Είναι μονάχα το ξύδι top. Από τη δεκαετία του 50 η μικρή Ελλάδα μέσω των διαφημίσεων γνωρίζει τα πρώτα στάδια του καταναλωτισμού.
αρχεί κανείς να δει τις διαφημίσεις για να καταλάβει τις αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Αμύτα, 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 γίνεται χυμό, χυμό φυσικό, 100%. Οι κώδικες επικοινωνίας δανείζονται από την τέχνη του κινηματογράφου και την ευκολία των τηλεοπτικών σύριαλς ή εκπομπών. Στην αρχή από τα μικρά ασπρόμαυρα σποτάκια, οι Έλληνες αρχίζουν να βλέπουν τη ζωή με άλλο μάτι. Ενίοτε και με άλλο μαλλί. Κρυζά λοιπόν. Και σου κάνε ένα μαλλί. Οτιδήποτε υπάρχει στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων που είναι στα μέσα, καθρεφτίζει ή τη μέτρια πλευρά της κοινωνίας, είτε καμιά φορά αντικατοπτρίζει πιο καινούργιες τάσεις. Σουβλάκι. Και κουρτάκι. Μοσχαράκι. Και κουρτάκι. Αρνάκι. Και κουρτάκι. Και κρασάκι. Κουρτάκι. Τέρμα στο χήμα. Κουρτάκι. Ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή. Ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή. Ρετσίνα κουρτάκι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα είναι γιορτή. Διάλειμμα για να πιείτε ταμ ταμ. Η ιστορία της ελληνικής διαφήμισης μέσα από την τηλεόραση βοήθησε την ανάπτυξη της οικονομίας, στην προώθηση των προϊόντων. Είχε όμως και παιδευτικό χαρακτήρα. Σίγουρα θα έχετε ακούσει τη φράση «καλό παιδί», αλλά μυρίζουν οι μασχάλες του. Αυτό κάποτε το ακούγαμε συχνά, γιατί κάποιοι δεν είχαν καλή σχέση με την καθαριότητα, μέχρι που οι διαφημιστές μίλησαν ανοιχτά στον κόσμο για τα αποσμητικά. Κάθε τσίκλα Adams έχει το μέσα της και το έξω της. Η βιομηχανία έχει ανάγκη από περισσότερες πωλήσεις. Οι διαφημιστές αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα προϊόντα και να αλλάξουν τις καθημερινές μας ανάγκες. Ουσιαστικά βοηθούν τον νέο Έλληνα να αποκτήσει νέες συνήθειες και μάλιστα αρκετά χρήσιμες. Περάσαμε από τη φάση που ήταν το μπάνιο αχρίαστο να είναι και έμαθε ο κόσμος σιγά σιγά να χρησιμοποιεί σαπούνια και να πλένεται. Σαμπουάν ελεύθερη και ωραία. Όταν κάναμε, θυμάμαι, έρευνες τότε, θυμάμαι στο νούμερο χαρακτηριστικά ότι μια φορά την εβδομάδα ή και συχνόταν, μόνο 15% των γυναικών έλουζε τα μαλλιά της. Κάποιος πρέπει να της μιλήσει για τη Ρεξόνα. Ήταν πολύ προσβλητικός. Βρώμαγε η μασχάλιση εκεί, ο κόλλος λιποθύμαγε. Και έλεγε, αλλά ήταν όντως, γιατί όντως συνέβαινε αυτό και δεν ήταν προσβολή. Χρόνια οι οδοντίατροι καλούν τους Έλληνες να πλένουν με επιμέλεια τα δόντια τους. Ο καλύτερος αρρωγός τους ήταν οι διαφημίσεις. Όχι μόνο για λόγους υγιεινής, αλλά και για να πουλήσουν οδοντόκρεμες και οδοντόκρεμες. Το πρωί δροσερή κι άσπρα δόντια κατασπρά. Κολλινός με Calcium CA για το χαμόγελο που προκαλεί. Βοηθάει να οπισθοχωρήσει τη ριδόνα και να διορθωθεί η ζημιά. Δηλαδή είναι σπράξιμα λιγότερο για μένα. Με τη συστηματική προβολή πείθονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές. Άλλωστε το θέμα δεν είναι απλά να πλένει κανείς τα δόντια του. Το Δέλεαρ είναι να ακολουθεί νέα πρότυπα. Το περίφημο lifestyle. Και ήταν τότε, θυμάμαι, η Ήριντεν, μία οδοντόκρεμα, η οποία είχε ως πλατφόρμα το ότι ήταν τόσο άσπρα και καλά τα δόντια που γίνονταν ποθητή. Είχε μία αεροσυνοδό που έριχνε τον πιλότο. Γιώργος Ρούσος, ένας κοσμικός νέος. Εγώ είμαι. Γιώργο, πώς πάνε οι κατακτήσεις. Πώς πάνε οι κατακτήσεις. Πώς πάνε οι κατακτήσεις. Φρίκι. Πώς πάνε οι κατακτήσεις. Η Ήριντεν μπορεί να σας βοηθήσει. Έχει γεύση δυναμίτη και πιο λευκανική δύναμη από κάθε άλλη οδοντόκρεμα. Η διαφήμιση διαρκώς φέρνει σε επαφή τους καταναλωτές με τα νέα προϊόντα της αγοράς. Σταδιακά αλλάζει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το νοικοκυριό. Οι γυναίκες μπαίνουν δυναμικά στην εργασία. Ο χρόνος τους είναι λιγότερος και πολύτιμος. Πρώτοι το κατανοούν οι βιομήχανοι που εισάγουν νέα προϊόντα. Οι διαφημιστές απλά τονίζουν τις ανάγκες. Καλημέρα. Μαρία. Μαρία, τα τζάμια. Έτοιμα. Πώς. Φορτικός. Φορτικός.
σε τρεις κινήσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Άσπρες σκάλες ξεξασπρές και με μπάμπο ξεξασπρότερες. Μπάμπο, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τα μάρμαρα. Οι γυναίκες πλέον κάνουν πιο γρήγορα τις δουλειές του σπιτιού, κερδίζοντας έτσι χρόνο για την εργασία και τον εαυτό τους. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν. Έρχονται οι σκόνες. Δημιουργούνται τα πλυντήρια, αυξάνεται η παρουσία πλυντηρίων στα σπίτια και ότου θαύματος τι συμβαίνει. Οι νοικοκυρές έχουν πιο πολύ διαθέσιμο χρόνο. Και εκεί είναι το lifestyle που λέτε. Πλέον η νοικοκυρά έχει χρόνο να ασχοληθεί με πράγματα που δεν ασχολείται μέχρι τότε. Αυτό το πάτωμα δεν καθαρίζει με τίποτα. Τίποτα. Μίστερ Φόρτε. Εκεί που τα άλλα υγρά αποτυγχάνουν, το Φόρτε νικά πάντοτε. Κοίτα, καθαρίζει. Γιατί Φόρτε σημαίνει δύναμη. Στις αρχές δεκαετίας του 70, η Χούντα παρεμβαίνει στις διαφημίσεις και λογοκρίνει όσες θεωρούνται σεξι. Με τη δημοκρατία, η γυναίκα άρχισε να αναδεικνύει τον ερωτισμό της. Old Navy έχει τη γεύση της επιτυχίας. Οντε τουαλέτ, πλωσάρ, για να αρχίσεις μαζί του. Η τηλεόραση παραμένει συντηρητική, αλλά οι διαφημίσεις, με μέτρο πάντα, δεν διστάζουν να προβάλλουν απαγορευμένους καρπούς. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. And your eyes like a laser, every time cut me deeper. Έτσι μ' αρέσει. Άμστελ, γιατί έτσι σας αρέσει. Φυσικά η διαφήμιση λοιπόν, παίζει με τα πρότυπα της κοινωνίας. Την εποχή που οι γυναίκες ήταν σεμνές και δύσκολες στις σχέσεις με τους άντρες, οι διαφημιστές το χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν μια πετυχημένη διαφήμιση απορρυπαντικού. Θα συνιστούσα να το βελτιώσετε λιγάκι. Θα συνιστούσατε. Είμαι βλέπετε από τις δύσκολες και γι' αυτό πλένω με Essex. Οι δύσκολες πλένουν με Essex. Πρώτη διάσημη νοικοκυρά, η Θεία Όλγα. Πώς σου φαίνεται τώρα το απορρυπαντικό Θεία Όλγα με λαμπριδικούς κόκκους, ξέρει από ρούχα? Τώρα ναι, αναζωογονίδης είναι. Επιτυχημένη κιόλας διαφήμιση απορρυπαντικού, όπου ήταν η μία γειτόνισσα για την μπουγάδα της άλλης. Πώς είναι τόσο ασπέφτη και εγώ και τι έκανε, γιατί την έπιανε η αγωνία. Ξέρει από χέρια. Τώρα ναι, τα προστατεύει. Η Θεία Όλγα. Τώρα ναι, ένα απορρυπαντικό που ξέρει από μπουγάδα με το χέρι. Στον κόσμο της διαφήμισης ισχύουν οι κανόνες της κοινωνίας. Η γυναίκα διαφημίζει απορρυπαντικά, αλλά όχι αυτοκίνητα. Άλλωστε μέχρι τη δεκαετία του 70, οι γυναίκες που οδηγούσαν ήταν ελάχιστες. Αυτές ήταν αντρικές δουλειές. Δεν το αλλάζουμε διότι φορτώνεται και ξεφορτώνεται άνετα, παρκάρεται σε πιο δύσκολο σημείο που δεν μπορούν να παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα. Το έχουμε αγαπήσει, έχει γίνει ένα μέλος του μαγαζιού μας. Και αν ποτέ το αλλάξουμε, πάλι Volkswagen θα πάρουμε. Προσέξτε τώρα αυτό που λέμε ότι η διαφήμιση δείχνει τις αλλαγές στην κοινωνία. Θα δούμε μια διαφήμιση που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν. Βλέπουμε τον επαγγελματία με το εργαλείο της δουλειάς του. Δηλαδή το φορτηγάκι. Βλέπετε, μεταφέρει πουλερικά. Αυτό ήταν φυσιολογικό για τη δεκαετία του 70 αλλά και του 80. Αλλά σήμερα ποιος διαφημιστής θα χρησιμοποιούσε το ίδιο παράδειγμα για να προωθήσει ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Όπως και η επόμενη διαφήμιση. Η διαφήμιση των τσιγάρων που στις μέρες μας έχει απαγορευτεί. 2-3 δεκαετίες πριν κυριαρχούσαν στην τηλεόραση. Μάλιστα τότε οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τα πακέτα για σημειωματάριο. Και γράφανε βέβαια πάνω το λογαριασμό τους, ανάμεσα σε αυτούς και δημοσιογράφοι που κρατάγαν σημειώσεις. Μετά πέταγαν το άδειο πακέτο και έχαναν ό,τι είχαν γράψει. Σήμερα βέβαια έχουμε τα ηλεκτρονικά notebooks. Τότε διαφήμιζαν τα μακαρόνια με τον ακάκιο ή με υπαίθρια γυρίσματα σε χωράφια με σιτάρι, ενώ στις ημέρες μας οι μακαρονάδες διαφημίζονται μέσα σε υπερσύγχρονες κουζίνες και πολυτελή σπίτια. Το 1980 στην Ελλάδα παρακολουθούμε την πρώτη διαφήμιση με έγχρωμο μοντέλο. Η ελληνική κοινωνία δεν έκανε φυλετικές διακρίσεις. Γιατί να κάνει διαφήμιση? Ήταν την πρώτη φορά που μίλησε μια έγχρωμη στην τηλεόραση και στην ελληνική γλώσσα.
Ξέρω εγώ, τι άλλο. Ήταν ένα άλλο περίοδο. Ο κόσμο ήταν πιο άγνοια, πιο. Δεν βλέπανε έχρωμου στα χωριά. Τσιγάρα και ποτά ήταν από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα που συνδέθηκαν και με το lifestyle. Να τα πούμε με ένα παλάς, με ένα παλάς, με ένα παλάς. Παλάς, το σύν της συντροφιάς. Τέλη του 60, αρχές του 70, είχε ξεσπάσει, ας πούμε, η διαφήμιση των τσιγάρων. Δηλαδή γινόντουσαν καλές ταινίες και ακριβές ταινίες για τσιγάρα. Τι για ποτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος της εξάπλωσης του τσιγάρου οφείλεται στα πρότυπα που δημιουργηθήκαν από τη διαφήμιση. Παλάς, το ευγενέστερο ελληνικό σιγαρέτο. 11, 5, 7, 15, 6, 6, 516. Άσος φίλτρο, κασετίνα. Πριν από λίγα χρόνια απαγορεύτηκε στην τηλεόραση διαφήμιση των τσιγάρων, καθώς επιβαρύνουν την υγεία. Οι διαφημίσεις ειδικά τσιγάρων και ποτών απευθύνονται κατά 99% στην νεολαία. Γι' αυτό και απαγορεύτηκε η διαφήμιση τσιγάρων και ελπίζω να απαγορευτεί και η διαφήμιση ποτών. Κι όμως στην Ελλάδα του Μεταξά το κάπνισμα διαφημιζόταν για τις ευεργετικές του επιδράσεις. Μερικά τσιγάρα την ημέρα νικούσαν το άσθμα και άλλες παθήσεις. Τέλος του 19ου αιώνα να διαφημίζονται τσιγάρα κατά του άσθματος και κατά της φυματίωσης και κατά όλων των αναπνευστικών νοσημάτων, τα οποία λέγανε πεντακάθαρα ότι το βασικό του συστατικό είναι η ινδική κάναβης. Η Ελλάδα από δεκαετία σε δεκαετία αλλάζει ταχύτητα. Και όποιος δεν το πιστεύει, αρκεί να παρατηρήσει τις διαφημίσεις. Η κοινωνία αλλάζει έτσι κι αλλιώς και αλλάζει και η διαφήμιση. Αλλάζουν και ο τρόπος που γράφουν οι άνθρωποι, που συμπεριφέρονται, που τραγούστα στο φαγητό, στις διακοπές. Μου είπαν οι διαφημιστές, πήγαινε και κάνε μας μια ποιητική ταινία για το Στάρι. Ναι, πάω, πήγα 15 μέρες στη Θεσσαλία, αφού σχεδιάσαμε, κάναμε ένα ωραίο πράγμα. Τι γυρίζει η Νίσκο σήμερα? Ένα μοντέρνο ζευγάρι στο σπίτι του, ξέρεις, τέτοια, δεν έχει καμία σχέση. Για ποιο λόγο το διγύρισε? Γιατί το κοινό που θέλουν είναι γιάπηδες. Και οι γιάπηδες δεν μπορούν να πάνε να δίνουν στα χωράφια. Η διαφήμιση για τις ανάγκες της άμεσης επικοινωνίας χρησιμοποίησε ακόμα και εκφράσεις του σειρμού, χωρίς καν να τις αναφέρει. Βρε τους, τι σκέφτονται. Σήμερα που υπάρχει Φίλι Σέιβ, υπάρχουν ακόμα εραστές της σαπουνάδας. Μεταξύ μας, τώρα πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο της διαφήμισης αποτέλεσαν τα σλόγκαν. Μάλλον γιατί έτσι μας αρέσει. Κι αν οι νεότεροι δεν μας πιστεύετε, ρωτήστε και τη μαμά σας την καλή. Αυτή ξέρει. Τα σλόγκαν ήταν ο πιο απλός τρόπος να περάσει με επιτυχία το μήνυμα. Σήμερα! Σήμερα τα μακαρόνια είναι κορώνα. Κάνα είναι μονομία. Babylino, Babylino, Babylino για μωρά. Babylino. Απαλές υγιεινές πάνες μιας χρήσεως σε τρεις τύπους. Τα κοτίνια, τα κοτίνια, τα σου. Όσο πιο σύνθετα και εξελιγμένα γίνονται τα προϊόντα, τόσο πιο μονοσήμαντη πρέπει να γίνεται η επικοινωνία τους. Οι διαφημιστές προσπαθούν με λίγες λέξεις, απλές και κατανοητές, να περάσουν το μήνυμα του προϊόντος. Τα έπιπλα που είναι για μια ζωή και κοστίζουν μια περιουσία, τα παραμελούν και μετά τα φέρνουν να τα γυαλίσουν. Και είναι τόσο απλό. Ένα με overlay. Τα σλόγγαν υπήρχαν από την αρχαιότητα. Είναι τα περίφημα επιγράμματα. Το Ιτάνι επιτάς σλόγγαν είναι. 7 στις 10 νοικοκυρές αγοράζουν γάλα Ευαπορέ Νουνού. Ευαπορέ και ζαχαρούχο Νουνού. Γαλανόστιμο και φρέσκο.
Το σλόγγαν είναι ένα ισχυρό εκφραστικό μέσο των διαφημιστών. Βεβαίως, το σλόγγαν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα προϊόν, δεδομένου ότι το προϊόν βέβαια δεν αλλάζει το σλόγγαν του κάθε χρόνο. Μερικά λοιπόν πολύ πετυχημένα σλόγγαν είναι το «Ίον για πάντα», «Ίον Αμυγδάλου η πρώτη σας αγάπη και παντοτινή». «Ίον Αμυγδάλου η πρώτη σου σοκολάτα και παντοτινή». Πολλές φορές, ενώ ισχυριζόμαστε ότι μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, υπάρχουν στιγμές όπου ένα σλόγγαν δεν μπορεί να το αποδώσουν χίλιες εικόνες. Κουτί 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 και τι κουτί κουτί τώρα έχει άνιγκερ καινούργια σε κουτί. Κουτί 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 και τι κουτί κουτί τώρα έχει άνιγκερ καινούργια σε κουτί. Γινόταν και σλόγγαν, όπως ας πούμε είχε και το κουτί κουτί που ήταν η μπύρα, που ήταν μια απλή μαυρόασπρη διαφήμιση, δεν κόστησε τίποτε και όμως ήταν ένα σλόγγαν που ήταν... έπιασε. Τώρα η Χένικερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει. Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική. Τώρα η Χένικερ κουτί και την κουτί. Χένικερ Export. Του κουτιού και του σπιτιού. Για τους ειδικούς, η δημιουργία του σλόγγαν ποτέ δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι, είναι άντρας, μικρούλι, άντρας, ωραίος, γερός. Τα σλόγγανς, επειδή και τα διαφημιζόμενα προϊόντα ήταν λίγα, γράφουν ιστορία. Ποιος δεν θυμάται το ακάκιο και μην ξεχάσεις. Τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Μίσκο. Il gusto perfetto. Αυτό. Ούζο 12. Για όσους ξέρουν από ούζο. Πριν από τη δημιουργία της τηλεόρασης, το σλόγγαν αποτελούσε μονόδρομο για τους διαφημιστές στο ραδιόφωνο. Ελείψη εικόνας, έπρεπε να σκεφτούν κάτι έξυπνο και εύληπτο. Εκείνα τα χρόνια είναι αυτονόητο ότι είχαμε μόνο ραδιοφωνικές και ολίγων κινηματογραφικές διαφημίσεις. Κούπα, Παρκετέζα, Χούβερ. Δεν τεμπελιάζουν. Δεν αφαδιάζουν. Δεν σας συγχύζουν. Και για του λόγου τούτων και αυτών διάλεξα μία μάρκα ξηραβιού, την Άστορ Αμπός. Το χιούμορ στις διαφημίσεις σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσε παράλληλα με το σλόγγαν προκειμένου να κεντρήσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών. Θα την κρεμάσω. Θα την κρεμάσω. Μη θέλασαι. Άσε με. Τι μπορείς να κάνεις. Άσε με, θα την κρεμάσω. Α. Θα την κρεμάσω. Το χιούμορ είναι, παίζει ρόλο πρώτα απ' όλα σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χιούμορ δεν μπορεί να είναι και σοβαρός. Ηλεκτρονική είναι σύνολο μελετών και εφαρμογών που αφορούν την πραγματοποίηση και λειτουργία κυκλωμάτων με καθορισμένες ιδιότητες σε σχετισμό με ηλεκτρικά ή μαγνητικά σήματα που εισάγονται σε αυτά. Μα ποιος είσαι, η δομή είσαι. Ποιο είναι το πετυχημένο σλόγγαν? ΟΕΟ. Πώς θα κρίνουμε την αποτελεσματικότητά του? ΟΕΟ. Τα πετυχημένα σλόγγαν πάντα τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στις καθημερινές τους συζητήσεις. Για παράδειγμα, όταν ήθελαν να κάνουν του κεφαλιού τους. Έτσι μ' αρέσει. Ή όταν ήθελαν να κρατήσουν ένα μυστικό. Ένα σλόγγαν μπορεί να αντληθεί μέσα από την καθημερινότητα. Πολλές φορές τα περισσότερα σλόγγαν εγώ τα έχω υποκλέψει, αν θέλετε, από την κουβέντα που έκανα με τους υπεύθυνους των λογαριασμών. Έγινε μία συζήτηση όπου επικεντρώθηκε στο γιατί άραγε ο κόσμος προτιμάει αυτή την πίρα και δεν ξέρω πώς είπε κάποιος γιατί έτσι του αρέσει. Γιατί έτσι σας αρέσει. Έπαιρνα τη φράση, την επεξεργαζόμουν και έβγαινε το τελικό σλόγγαν που μπορεί να ήταν για παράδειγμα το «Μεταξύ μας μεταξά», ένα από αυτά που τουλάχιστον έχουν στιγματίσει την καριέρα μου τη διαφημιστική, μπορεί να ήταν το «Γιατί έτσι σας αρέσει», μπορεί να ήταν το 40 χρόνια φούρναρης. Κατά κανόνα τα καλά σλόγγαν βοηθούν στις πωλήσεις των προϊόντων. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της διαφήμισης. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα δούμε ποια είναι τα σλόγγαν που τα λέμε ακόμα και σήμερα, αλλά και ποια είναι τα όπλα που επιστράτευσαν οι διαφημιστές για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Μέχρι τότε διάλειμμα για να βρέξουμε το λαρίκι μας. Διάλειμμα για να πιείτε ταμ-ταμ.
Η αλλαγή της κοινωνίας, όπως καταγράφεται μέσα από τις παλιές διαφημίσεις, είναι το θέμα μας και αξίζει να περιγράψουμε μερικές ακόμα αλλαγές. Οι μαθήτριες εκείνη την εποχή φορούν ποδιές Λάουρα. Οι μαθητικές ποδιές καταργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και βλέπετε εδώ τις μαθήτριες να διαφημίζουν τις ποδιές και με τον άσπρο γιακά που είναι πολύ χαρακτηριστικός. Ο μοναχός πάνω στο γαϊδουράκι του, λόγω έλλειψη δρόμων εκείνη την εποχή και αυτοκινήτων, φωνάζει στον θρυλικό πλεονακάκιο να φέρει τα μακαρόνια. Και ένας συμπαθής παραδοσιακός επιπλοποιός δίνει συμβουλές στις νοικοκυρές: ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Σήμερα τα περισσότερα σπίτια τα καθαρίζουν οικιακοί βοηθοί, καθώς οι εργαζόμενες γυναίκες λείπουν από το σπίτι τους. Με το πέρασμα των χρόνων για τη δημιουργία της διαφήμισης δεν αρκούσε ένα σλόγγαν. Οι διαφημιστές άρχισαν να φτιάχνουν συγκεκριμένα σενάρια. Για πρώτη φορά αυτό έγινε στην περίπτωση του γνωστού σε όλους μας Μπόμπου. Να ο Μπόμπος και η ιστορία του στο βίντεο που ακολουθεί. Απλή σούπερ. Ζαχαρούχο ή ευαπορέ. Για τα δύο. Για κάθε τηλεοπτική διαφήμιση υπάρχει ένα σενάριο. Για να το εγκρίνουν οι διαφημιζόμενοι, οι διαφημιστές το παρουσιάζουν εικονογραφημένο. Η διαδικασία στη γλώσσα της διαφήμισης λέγεται storyboard. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει storyboard, αφού έχει γίνει διαφήμιση, απλά για να καταλάβουμε πώς είναι περίπου ένα storyboard. Είναι κάτι σαν ιστορία comics. Βέβαια η ταινία που το 69 είναι ασπρόμαυρη. Ο Μπόμπος. Τι θα πάρει ο κύριος? Ένα κρουασάν και γάλα νουνού. Δεν σερβίρουμε γάλα. Καλά, τότε μπισκότα και γάλα νουνού. Μα δεν έχουμε γάλα εδώ. Καλά, τότε κέικ και γάλα νουνού. Δεν έχουμε γάλα, νο γάλα, πώς να σου το πω. Τότε ένα γάλα νουνού σκέτο. Πολλά από τα μοντέλα της διαφήμισης δεν είναι άνθρωποι, αλλά κινούμενα σχέδια που προσαρμόζονται στις ανάγκες της επικοινωνίας ενός προϊόντος. Από το σχέδιο θα σου περάσουν και άλλα μηνύματα. Μπορεί να είναι πιο μακρόστενη φιγούρα, μπορεί να είναι πιο μεγάλα τα μάτια. Αν κάνεις ένα καρτούν, ας πούμε, που έχει δύο ματούμπες να, και μία μύτη μεγάλη, είναι πολύ πιο αστείο από οποιοδήποτε μοντέλο ή ένα μαλλί πιο τρελό από πάνω. Οπιμή με τη δραχμή πάντα πουλάω στην πιο φθηνή τιμή. Οπιμή, ο φίλος σας, στα Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Ακριβώς. Γιατί η Crest βοηθάει να οπισθοχωρήσει τη ριδόνα ακόμα και αφού αυτή έχει αρχίσει. Το φρέσκο κοτόπουλο που παίρνω για μας, κοιτάζω πάντα να έχει σφαγίδα κοκτάς. Από ό,τι φαίνεται, οι διαφημιστές ήξεραν πολύ πριν από τα reality ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες ήθελαν να γίνουν τραγουδιστές. Γι' αυτό και πολλές φορές απλά μελοποιούσαν το μήνυμά τους. Αυτά τα μικρά σύντομα τραγούδια που δεν ήταν τα τραγούδια που τραγουδιόντουσαν στις παρέες δημιουργούσαν το ξάφνιασμα και το άλλο στην καθημερινότητα. Φυσικά η μελωδία υπαγορεύεται από τα ακούσματα της εποχής. Είναι και φάτη η κυρίζια του Βερόπουλου. Είναι και φάτη η κυρίζια του Βερόπουλου. Το τραγουδάκι αυτό δεν θα ήταν έτσι, γιατί τώρα ακούγεται σαν παιδικό τραγουδάκι. Η μουσική, τα μουσικά ακούσματά μας είναι διαφορετικά. Η κοπελίτσα που θυμάμαι τώρα, που ήταν πάνω σε ένα μοτοσοκό και κουνιόταν με ένα τέτοιο τρόπο, δεν θα ήταν. Σήμερα θα τη λέγαμε χαζοχαρούμενη. Οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες διαθέτουν τμήματα ερευνών ή συνεργάζονται με ερευνητές και γνωρίζουν τι συγκινεί τον καταναλωτή. Και η γεύση του, σ' αρέσει? Ναι! Act προστατεύει από την τεριδόνα με το παραπάνω. Το Delica Gaufre. Και απορροφητικό. Συνήθως λοιπόν παιδάκια και σκυλάκια είναι μια συνταγή για ιδέες οι οποίες τραβούν την προσοχή του κόσμου. Από πολύ νωρίς οι διαφημιστές κατάλαβαν πως ένα διάσημο πρόσωπο μπορεί να προωθήσει ένα προϊόν πολύ πιο εύκολα. Σε νεαρή ηλικία είχε ανοίξει το δρόμο η Αλίκη με μια διαφήμιση που είχε κάνει
για την πύρα Fix. Όμως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Με τα φουντούνια σώθηκα με ένα αφλολούσιμο δέρμα επιτηρίδα. Δεν πρέπει να είναι ο διάσημος, ο γνωστός ηθοποιός τόσο πολύ λαμπερός που να επισκιάζει αυτόν του προϊόντος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θυμάσαι τον ηθοποιό και ξεχνάς το προϊόν. Πελάτες μου! Γερμανία πήρεν! Άλλεν πήρεν καπούτ! Παριμοιώδης οι ταινίες με τον Χάρη Κλίν, εξίσου παριμοιώδης οι ταινίες με τον Νίκο Παπαναστασίου, με τον Πιατά, με τον Βαλαβανίδη και με ένα σωρό άλλους άξιους ηθοποιούς. Αν βρίσκεσαι με τόσο πολύ κόσμο όλη μέρα όπως εγώ, πρέπει να νιώθεις δροσερά και άνετα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το αποσμητικό μπακ. Κανένα πρόβλημα. Όσο πιο γνωστός ο ηθοποιός, τόσο πιο μεγάλη η ανταπόκριση των καταναλωτών. Η Express Service έχει τριψήφιο αριθμό. 154. 154 και έφτασε. Calling Express Service. Calling Express Service. Hey, Mike. I have a problem. What should we do? Call them. Call who? Τη δεκαετία του 80 οι Έλληνες διαφημιστές επιστράτευσαν και αρκετούς ξένους αστέρες της εποχής προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους καλύτερα. Everything all right, pal? Great. Real great. Εφοριστώ, Express Service. Προσπάθησαν οι διαφημιστές, οι διαφημιζόμενοι, να κάνουν ό,τι μπορούσαν, ό,τι έκρηξη μπορούσαν να κάνουν μέσα στη διαφημισή τους για να την ανεβάσει ψηλά. Καλώντας ή κάποιον ξένο ή κάποια μεγάλη φίρμα εδώ να κάνει τη διαφημισή τους. Λοιπόν, μπύρα ή Κάιζα. Κυρίες και κύριοι, μαζέψαμε ό,τι μπορέσαμε. Ίσως στο μυαλό σας να θυμηθήκατε και πράγματα τα οποία εμείς δεν σας δείξαμε. Δεν μπορέσαμε να τα βρούμε, αυτό είναι όλο. Ένα χρόνο συλλέγαμε τα σποτάκια αυτά, σας δείξαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο και βεβαίως σας δίνουμε την ευκαιρία να θυμηθείτε ένα παλιό παιχνίδι το οποίο πολλοί θα κάνετε σπίτια σας, παίζοντας διαφημίσεις, δηλαδή προβλέποντας από το πρώτο δευτερόλεπτο ενός σποτ ποιο ακριβώς είναι. Αποτυπώσαμε έτσι το κλίμα πολλών δεκαετιών από τότε που η διαφήμιση μπήκε στην τηλεόραση μέχρι τις μέρες μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Γεια σας.